αλλά εκείνο ο οποίο πιστεύει ότι εγώ έχω χρήματα και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Λόγω των γνωριμιών, λόγω των χρημάτων που έχω, να μην λογοδοτήσω στη δικαιοσύνη και αυτή είναι η κυρίαρχη αντίληψη, πρέπει να σπάσει. Κύριε Κυρανάκη, κατηγορεί την κυβέρνηση, από ό,τι ακούσατε ο κύριος Σαντορινιός, ότι δεν αντιμετωπίζει σωστά το θέμα της πανδημίας, ιδιαίτερα με τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα ήθελα την απάντησή σας. Εντάξει, αυτά τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Νομίζω, κύριε Παπαδάκη, ότι το θέμα το οποίο δεν μπορούμε να αφήσουμε κι εμείς η πολιτική ασχολίαστο τα τελευταία 24 ώρα είναι αυτό το συγκλονιστικό περιστατικό στη Θεσσαλονίκη. Εννοείται θα σας δώσω και απάντηση αν θέλετε μετά την πανδημία, δεν προσπαθώ να επεκφύγω. Απλά και εμένα σαν νέο άνθρωπο με έχει συγκλονίσει αυτή η ιστορία. Κύριε Ανάκη, δυστυχώς δεν το σχολίασα, αλλά θα έπρεπε να το σχολιάσω. Δεν είναι κριτική για εσάς, κύριε Σαντορίνη. Απλά εγώ χαίρομαι που συμφωνείτε και οι δύο. Νιώθω την ανάγκη να πω κάποια πράγματα. Έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί ανήκω σε αυτή τη γενιά που βγαίνει, προσπαθεί να διασκεδάσει, προσπαθεί να εκφραστεί, προσπαθεί να ψάχνει, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη, εφόσον αποδειχθεί από τη δικαιοσύνη, που από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία έτσι είναι όπως τα λέει η κοπέλα, σίγουρα δεν είναι ο κανόνας και δεν μπορεί να γενικεύεται. Είναι μεγάλη αλητεία αυτό που έκαναν αυτά τα παιδιά. Και όποιος κι αν είναι, όσο ψηλά κι αν βρίσκεται, υπάρχουν όμως και ζουν σε όποια οικονομική ελίτ, με ό,τι γνωριμίες, δεν ξέρω αν έχει γνωριμίες και αν δεν ξέρει τι χρησιμοποιεί. Εγώ δεν ασπάζω με αυτό που ο κύριος Σκλαβιανός προηγουμένως, ότι χρησιμοποιήθηκαν γνωριμίες για να συγκαλυφθεί. Το αντίθετο βλέπω και ευτυχώς. Και βλέπω ότι ευτυχώς αντί για συγκάλυψη έχουμε δημοσιοποίηση και έχει ευαισθητοποιηθεί ολόκληρη η κοινωνία. Και πρέπει να γίνει ένα μεγάλο μάθημα όλη αυτή η ιστορία. Διότι πρέπει οι γόνοι πλουσίων οικογενειών, και δεν γενικεύω, δεν είναι όλοι έτσι, αλλά οι άνθρωποι που βρίσκουν έτοιμα πράγματα στη ζωή τους, να καταλάβουν ότι σε αυτή τη ζωή πρέπει να κερδίζεις μόνος σου αυτό το οποίο πας να κάνεις. Είναι ωραίο να ακούγεται αυτό. Να προσπαθείς με τη δουλειά σου, με την αξία σου, μόνος σου να φτάσεις λίγο ψηλότερα. Αρκεί να μην το μάθει αυτό. Και νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε, κύριε Κλαδιανέ, σε αυτό. Αλλά το πάμε λίγο πιο βαθιά. Όλες αυτές οι σεξιστικές αφίσεις που έχουμε δει για πάρτι της ΔΑΠ είναι ένα μάθημα που πρέπει να πάρουν. Τι σχέση έχει τώρα αυτό, κύριε? Ένα πάρτι συγκρίνεται με ένα βιασμό? Τι λέμε τώρα? Αφήστε με να κάνω την ερώτηση για την οτροπία στο πώς οι άντρες προσεγγίζουν τις γυναίκες και πώς τις αντιμετωπίζουν και πώς τις εκλαμβάνουν ως ανθρώπους δίπλα τους. Ναι, ποιος φταίει? Είναι πολύ βαθύ. Και λέω, θα πρέπει το μάθημα να το πάρουμε όλοι μας σε όλα τα επίπεδα συμπεριφοράς και άρα και αυτού του είδους οι αφίσεις από τη δάπια πάρτι τους. Τώρα είναι κάτι που πρέπει έχει, να εκλείψει. Πραγματικά είναι, φτηνό αυτό που κάνετε πολύ. Είναι φτηνό πράγμα. Εγώ σας βάζω ένα θέμα στο οποίο είναι αυτονόητο ότι πρέπει όλοι και ειδικά εσείς θέλω να συμφωνήσουμε. Λέω να ότι όποιος βρίσκει έτοιμα πράγματα στη ζωή του. Όποιος λέει, όποιος βρίσκει έτοιμα πράγματα στη ζωή του. Αφήστε με να πω αυτό που νιώθω. Δεν χρειάζεται να πατήσω αυτό που νιώθω. Και μην προβοκάρετε τώρα με αφήσει τη ΔΑΠ και άλλα άσχετα πράγματα. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Προσπαθώ εδώ και ώρα να πω κάτι που έχει ουσία. Και η ουσία ποια είναι? Ότι όταν είσαι μέσα στην ισχύ, μέσα από μια ισχυρή οικογένεια, οικονομικά, πολιτικά, επιχειρηματικά, οτιδήποτε, μπορεί να νιώθεις ότι όλα σου ανήκουν και ότι και οι γυναίκες σου ανήκουν και ότι όλα όσα θέλεις να κάνεις είναι δεδομένα. Δεν είναι έτσι. Άρα λοιπόν πρωτίστως και οι γονείς και οι δάσκαλοι, και σε αυτό συμφωνώ που ακούστηκε προηγουμένως, και η οικογένεια, και οι οικογένειες, πρέπει να διδάξουμε τα παιδιά μας να κερδίζουν μόνα τους αυτά που θέλουν να καταφέρουν. Όχι να τα βρίσκουν έτοιμα και να έχουν την αίσθηση ότι όλα τους ανήκουν. Άρα λοιπόν, κατά δίκη του περιστατικού, όσο ψηλά και αν βρίσκεται ο δράστης ή οι δράστες, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με την απόλυτη αυστηρότητα της δικαιοσύνης, η οποία πλέον έχει έναν καινούριο ποινικό κώδικα στα χέρια της, αυτόν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, που επιφέρει ισόβια για την ποινή του ομαδικού βιασμού που έχουμε, πιθανώς να έχουμε ως κατηγορητήριο σε αυτή την περίπτωση.